Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον νομικό και διεθνολόγο, τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, κύριε Παπαφλωράτε, αναφορικά με την σημασία του κοιτάσματος στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΖ. Κατά πόσο είναι σημαντική αυτή η ανακάλυψη και τι σημαίνει πέραν από το οικονομικό σκέλος, που είναι εξαιρετικά σημαντικό δεδομένων των τιμών και της κρισιμότητας του φυσικού αερίου. Απ' την άλλη όμως μπορεί να έχουμε και γεωπολιτικές παρενέργειες, γιατί το οικόπεδο αυτό το διεκδικούν και οι Τούρκοι σε ένα βαθμό. Έχετε δίκιο, κύριε Ανδρίτσο. Κοιτάξτε, είναι το τέταρτο σε μέγεθος κοίτασμα που φαίνεται ότι έχει ανακαλυφθεί στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι έχουν προηγηθεί ο Γλαύκος με 6,5 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια, η Αφροδίτη με 4,5, ο Καλυψό με 3,5 και τώρα έρχεται ο Κρόνος με 2,5 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Δηλαδή, αθροιστικά μιλάμε για περίπου 17 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, για να καταλάβουν οι ακροατές σας, περίπου 500 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Έρχεται να επιβεβαιώσει την ύπαρξη κοιτασμάτων στην περιοχή και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό κάθε αυτό το κοίτασμα είναι μικρό, όπως καταλαβαίνετε, είναι συγκρίσει με τα υπόλοιπα τουλάχιστον. Επιβεβαιώνει ότι υπάρχει εκεί αξιοποιήσιμο φυσικό αέριο, άρα η περιοχή μπορεί να δώσει, μπορεί να αξιοποιηθεί και μπορεί να δώσει φυσικό αέριο πρωτίστως βεβαίως στα κράτη που την περιβάλλουν. Μην φανταστούμε ότι θα ξεδιψάσει η Ευρώπη έτσι με τέτοιο κοίτασμα, να είμαστε ρεαλιστές. Άλλωστε, χρονικά, αν το δούμε, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα, μιλάμε για πάνω από 2 χρόνια μέχρι να καταστεί αυτό αξιοποιήσιμο. Επομένως, η Ευρώπη που αυτή τη στιγμή είναι υπό μεγάλη πίεση, προφανώς δεν προλαβαίνει να το αξιοποιήσει. Εν τούτης, πρώτον, είναι το γεγονός πλέον ότι υπάρχει και αέριο. Το δεύτερο, αναβαθμίζει κάθετα την γεωπολιτική αξία της Κύπρου. Η Τουρκία πλέον εκ των πραγμάτων. Και αναδεικνύει παράλληλα, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Παπαφλωράτη, αλλά αναδεικνύει και παράλληλα και το σοφό της απόφασης της Κυπριακής Δημοκρατίας να κάνει αυτήν την κατάτμιση σε τεμάχια και στη συνέχεια να γίνουν οι αναθέσεις σε διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς. Έχετε απόλυτα δίκιο, θα το έλεγα στην πορεία και θα τόνιζα ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο, γιατί υπάρχουν κάποια οικόπεδα από το 2014 που έχουν οριοθετηθεί και δεν έχουμε δώσει άδεια. Αλλά όντως είναι μια πολύ σοφή κίνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας είπα εκ των πραγμάτων, αφού ευρέθη κοίτασμα, αναβαθμίζεται ο ρόλος της. Από εκεί πέρα το δίλημα μεταφέρεται στην τουρκική πλευρά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία αμφισβητεί ένα τμήμα της ΑΟΣ, των Γενικών Θαλασσίων Υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι θα κάνει? Θα στείλει και εκείνη το γεωτρύπανο στο οικόπεδο 6? Να μην ξεχνάμε ότι έχει ένα διάβλο επικοινωνία με την ΕΝΗ. Οι Ιταλοί βεβαίως, έτσι επειδή γενικώς αρέσκονται στο να μεγαλοποιούν τα πράγματα, άρχισαν να λένε ότι λύθηκε το πρόβλημα των ενεργειακών της Ευρώπης, εξοβελίζει τη Ρωσία. Αυτά μπορεί να συμβούν, αλλά σας είπα, σε βάθος χρόνου. Αυτό που αφορά εμάς είναι ως προς την Τουρκία. Διότι η Τουρκία, ξέρουμε πολύ καλά, ότι δεν θέλει να μείνει έξω από το ενεργειακό παιχνίδι. Όχι μόνο δεν θέλει, αλλά επιδιώκει να καταστεί η ιδία ενεργειακός κόμπος. Επομένως, οπότε θα θελήσει να έχει λόγο, για παράδειγμα, μέσω των Τουρκοκυπρίων σε αυτή την υπόθεση. Θα προσπαθήσει και σίγουρα το Κυπριακό θα επανέλθει στο προσκήνιο, διότι όπως σωστά είπε και ο κ. Μενέντες προχθές, είναι ένα θέμα εισβολής και κατοχής. Άρα λοιπόν αρχίζει και διεθνοποιείται και πάλι τι γίνεται με την Κύπρο, γιατί υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαιρεμένο, δεν ισχύει το κοινοτικό κεκτημένο. Άρα και από αυτής της πλευράς η Κύπρος βγαίνει ευνοημένη. Χρειάζεται τώρα πολύ λεπτή και προσεκτική χειρισμή για να επαναφέρει η Λευκοσία το Κυπριακό στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Πλέον από άλλη σκοπιά είναι ενισχυμένη εκ των πραγμάτων η Λευκοσία και το αντιλαμβάνεται και η Τουρκία. Αυτό γι' αυτό βλέπετε ότι ως τώρα δεν έχουν προβεί σε κάποια ανακοίνωση. Αντιθέτως, ο κ. Έρντογαν επανερελοποιεί το μεταναστευτικό, λέγοντας βέβαια ψέματα ότι έχει σώσει 41.000 δυστυχισμένους ανθρώπους, ενώ εμείς τους είχαμε αφήσει να πνιγούν. Δηλαδή αυτό φαίνεται ότι έχει προκαλέσει μια μηχανία. Οι οποίοι αυτοί 41.000 άνθρωποι, αν δεχτούμε αυτόν τον αριθμό, με την ανοχή του Ερντογάν βρέθηκαν στη θάλασσα. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Και κατά παράβαση των συμφωνιών που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απολύτως. Δηλαδή ουσιαστικά αποκαλείται τον ρόλο του. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παραδοχή και πρέπει να επισημανθεί, και κάτι τέτοια σφάλματα πρέπει εμείς να τα αναδεικνύουμε.
και απλώς καταδεικνύει την δύσκολη θέση που έχει περιέλθει. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, δεν είναι, εμείς τον φανταζόμαστε ως τέρας ψυχραιμίας, ότι όλα τα δρά βάσει σχεδίου, έκανα τη διάκριση και άλλες φορές. Μην συγχαίρουμε τον πρόεδρο Ερντογάν με την παραδοσιακή τουρκική πολιτική και τουρκική διπλωματία. Μάλιστα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως λέει και ένας γνωστός μου, είναι εντελώς απρόβλεπτος ο πρόεδρος Ερντογάν. Αυτή λοιπόν η δήλωση και η εδήμονση την οποία ετήρησε στο θέμα του κοιτάσματος Κρόνους, όπως ονομάστηκε, δείχνει ακριβώς τον προβληματισμό του. Όπως ακριβώς, να σας θυμίσω, εδήμονα σιωπή τήρησε και όταν τον κάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης να πάρει θέση για το χάρτη και για αυτά που έλεγε ο κύριος Μπαρτσελή. Τον Μπαρτσελή, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όπου και εκεί συγγεί ηχθείος. Συγγεί ηχθείος. Άρα βλέπουμε μια, έτσι, ένα προβληματισμό που υπάρχει στην Άγγλια αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ έτσι που μοιραστήκατε αυτές τις απόψεις σας μαζί μας, κύριε Παπαφλωράτε. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά.